Ελάτε από εδώ παρακαλώ. Από εδώ ελάτε μαζί μου να πάρετε τα κλειδάκια σας. Ελάτε, ελάτε. Εσείς κύριε με το πιεσόμετρο, σας παρακαλώ, καθυστερείτε και τους από πίσω. Ελάτε, ελάτε, ελάτε λίγο πιο γρήγορα. Ελάτε και από πίσω, παρακαλώ, να πάρετε τα κλειδάκια σας. Ελάτε. Κάτσε εδώ, παιδάκι μου, τι είναι όλοι αυτοί? Ένα καπί από το ριζοβούνι. Ναι, το καπί μας έλειπε τώρα. Δεν λες που είναι και αυτοί άδειοι, είμαστε εδώ στις μέρες. Θα μείνουν πολύ. Μπάει για απόψε μόνο. Α. Το βράδυ θα τους κατεβάσουν μια βόλτα στο ψηρί να δουν το σεσουάρια δολοφόνους και το πρωί φεύγουνε. Σφουγγαρίζω, Μαργαρίζω, αγάπη μου, μια κουβέντα είναι. Τρίψε χρυσή μου το πάτωμα με δύναμη, έλα. Δεν μπορώ, έχω τη μέση μου. Σκύψε και τρίβε, είπα, για άλλα κι άλλα ξέρεις να σκύβεις. Για σε παρακαλώ. Μη μου υψώνεις εμένα τη φωνή, μη σε χώσω μέσα στο εργαλείο και χάσω το φως για τρεις μέρες. Άιντε, μπράβο. Ορίστε, την άκουσες πως μίλησε. Μην την ξεσυνερίζεσαι, μωρέ, έχει λίγο τα νεύρα της τώρα τελευταία. Πρόσεξε, τώρα, θα σου... Μου λες, ρε Γιωργάκη. Τι είναι, Μάρο μου? Πώς τον λένε τον ποταμό? Ήλισο. Πόσο ηλίθιος μπορεί να είσαι, αγόρι μου? Γιατί ρωτάς, Μάρο μου? Για να μην ρωτήσω ποιος θα πληρώσει τα γυαλικά που σπάς και σκάνε το ξενοδοχείο λαμπόγιαλο. Συγγνώμη. Μην ακούσω άλλο γυαλί να σπάει, θα σου φάω την καροτίδα. Για να σ' αφείς. Μάλιστα, Μάρο μου. Μάζευτα τώρα. Κάτσε να περάσω. Αισυχτήρι. Α, εδώ είσαι εσύ, τσουλάκι. Σε παρακαλώ πολύ να μιλάς καλύτερα. Δεν σου επιτρέπω. Τι δεν μου κάνεις, χαρά μου? Τίποτα, καλέ, τίποτα. Τράβα κάτω στην είσοδο να καθαρίσει την τζαμαρία που έχει πιάσει μάκα και τα λέμε άλλη ώρα εμείς. Μάλιστα, Μάρο μου. Ας τα μάλιστα, μωρή, και τράβα. Άιτε, μην παίξω στην άκρα τώρα. Πέντε. Πέντε. Άντε να σε δω, τώρα να σε δω. Τώρα να σε δω. Το όχι, τι το πήρες? Τι κάνετε εδώ, ρε μαλλιά? Εδώ, μωρέ, στήσαμε ένα χαρτάκι να περάσει η ώρα. Ούτως ή άλλως άδειοι είμαστε. Πρώτον, δεν είμαστε άδειοι, έχει έρθει το καπί. Και δεύτερον, ποιος φταίει όταν είμαστε άδειοι? Εσείς δεν μπελχανάδες! Ρε, που το βρήκες τον Άσο? Άκου να σου πω, αγοράκι μου. Τα ξενοδοχεία έχουν φτιαχτεί για να ξεκουράζονται οι πελάτες, όχι οι υπάλληλοι! Έλα ρε, κούλαρε λίγο, ρε. Τώρα, ρε, τώρα! Πάω να τα πω όλα στο Μίλτο! Ρε, Μάρο, δεν πάει να πνιγείς που σε έχει επιθυμήσει και ο βυθός! Τι είπες, μωρή μου, χρήτσα! Φέρτα εδώ, ρε. Φέρτα εδώ, ρε. Τι κάνεις εκεί, μωρή, τρελάθηκε! Κατάσχω τα προϊόντα του εγκλήματος και γραμμή στη Γάδα! Α, δεν πάει καλά το κομμενάκι! Ναι. Λοιπόν, εγώ πάω μέσα να την πέσω και κατά τις 8 ξύπναμε. Περίμενε, σε θέλω. Ναι. Και με τα δύο χέρια καθαρίζουμε, Βετούλα. Όχι στο ένα χέρι το τσιγάρο, στο άλλο χέρι το μπεγλέρι. Έλα, έλα να δουλεύουμε εδώ μέσα. Εντάξει, ρε Μάρο, μη φωνάζεις, ο! Πού πας εσύ? Να, εδώ, στη σκαλίτσα, να καθαρίσω την κουπαστούλα. Α, την κουπαστούλα, γιατί προς στιγμή νόμιζα ότι ανέβαινες να κλέψεις πάλι σε εντόνια. Εγώ? Να κλέψω? Τι κουβέντες είναι αυτές να προσβάλλεις? Τι έγινε, μωρή? Έπαθε συντριπτικό κάταγμα μνήμης? Ποιος βούτυξε τις δύο ζυγαριές από το 322 και το 311 χρύσα? Τι να τις κάνω δυο ζυγαριές, βρε Μάρο μου? Να βάζεις τον πόδι στη μία και το άλλο πόδι στην άλλη και να βγάζεις το άθροισμα. Πού να σου φτουρίσει μία? Κακός άνθρωπος είσαι εσύ! Δεν τραβάτε στην είσοδο να καθαρίσετε τα κασπό με τα φυτά. Πάμε, βέτα μου! Εσένα σε θέλω και μην πάει ο νου σου στο καλό. Μπορείς να μου πεις γιατί έχεις τα νεύρα σου πάλι? Γιατί με χτυπάν τα τακούνια μου, τι θες τώρα? Καλά σου λέω, Μίλτος, Μάρο μου, δεν είναι τρόπος αυτός να μιλάς στα παιδιά. Εσένα, κοπελιά, σε συγχωρώ γιατί απέτυχες το γάμο σου. Έλα να μας ξεφορτώνονται οι άσχετοι. Α, για μαζέψου! Ρε, τράβα κουρέψου που μου το έχεις κάνει παιδικό σταθμό εδώ μέσα να βρεις και αυτή η ευκαιρία να στα φοράει. Ήξεις αφήξεις, μη σε πιάσω και σένα στο στόμα μου, κερατά. Μιχαλίδα, εσχυτήρι. Αυτό ήτανε. Ξύπνησε ο κοιμισμένος γίγαντας. Η έρτη η Κίνα. Πάμε για μας. Έλα για μας. Τι κάνετε ρε εσείς? Δεν βλέπετε την πινακίδα που λέει να μην καπνίζετε? Και εσένα τι σε νοιάζει, οφθαλμίατρος είσαι? Έλα, έλα στις δουλειές μας, δεν σας πληρώνουμε για να μπετροπίνετε κι εσύ. Τράβα στην πισίνα, μην πνίγει κανένα βλαμμένο, άιντε. Πάμε να φύγουμε, ρε. Για μου καλά σε μένα τη διάθεση, τρελή. Και είπε τρελή, ρε καραγκιόζη. Να, μωρή. Να στα μούτρα σου και να μου πονταλικέρι. Να και σε σένα. Τι έγινε, φύγανε οι χέρι, ε? Μόλις. Είπανε τι ώρα θα γυρίσουνε? Κατά τη μία. Για πού το βάλαν τα καμάρια μου? Είμαστε εξόδου. Α, είσαστε εξόδου. Για πού με το καλό? Α, εγώ με κάποια δανεικούλια που θα μου δώσεις θα βγάλω για σινεμαδάκι μια γκόμενα που γνώρισα χθες. Κι εγώ επειδή δεν έχω μία θα την ακολουθήσω να πάρω λίγο μάτι να περάσει και η ώρα. Έλα.
Τι έγινε, μωρή, πού πας εσύ, συνάμενη, κουνάμενη? Ζηλεύουμε, ζηλεύουμε. Εσένα θα σε ζήλευα μόνο αν ήμουνα στη Συγκρού και είχες καλύτερο πεζοδρόμιο. Έχω βρει ένα γέρο και απόψε θα τον ξεπαραδιάσω στον Πλούταρκο. Και κατάρρισες, μωρή, με πουρό. Γιατί? Τι πουρό, τι καγκουρό. Τσέπες έχουν και τα δυο. Άρη, που μου μάθες και ζωολογία. Γεια σας, Μιλτιό. Πώς κάνεις έτσι, καλέ, blackout έγινε. Πάω να φέρω τους φακούς. Ρε Γιώργο, τράβα να δεις γιατί δεν πήρε μπροστά η γεννήτρια. Έφυγα. Έλα τα κεράκια σας όλοι. Πούμε, αλλά πού μου, δεν βλέπω ούτε τη μύτη μου. Ακολούθα τη φωνή, μωρή. Σταματήστε να σπέρετε τον πανικό. Τώρα τι είναι αυτό, μάρο μου. Τίποτα δεν είναι, ησύχασε. Ποιος μου βάζει χέρι, καλέ. Ψηλά τα χέρια, ρε πεσκέδες. Ρενάσο, τράβα να δεις πώς έπεσε η ασφάλεια. Πάω, Μίλτο. Μάλλον γενικό είναι το blackout. Έλα, έλα τους φακούλιδες, έλα. Ρε παιδιά. Παραγιά μου. Καλέ, πώς κάνεις έτσι, ο Μιχάλης Κιωτάκης είναι. Συγγνώμη, μωρέ, τώρα μέσα στο ποτάμι δεν κατάλαβα τις φωνές τους. Πού είστε εσείς, τι έγινε? Είναι γυμνή, εδώ μαζευτήκαμε να πιούμε κανένα τσίπουρο. Δεν βλέπεις τι έγινε, αγάπη μου? Όχι. Ρε Μίλτο, γιατί έχεις κλειδώσει την πόρτα που βγαίνει στη πισίνα? Πάτε καλά, ρε, γιατί να την κλειδώσω? Εσείς, γιατί δεν ανοίξατε με το αντικλείδι? Προσπάθησα, αλλά δεν ανοίγει. Είναι σαν να την έχουν απαρώσει απ' έξω. Έλα, σκάσε πια το κανάκι μου μέσα. Δεν μ' αρέσουν αυτά, δεν μ' αρέσουν αυτά. Ρε Τασούλη, τράβα βρε αγόρι μου να δεις τι συμβαίνει με την πόρτα της πισίνας. Έλα, πάω, πάω, πάω. Πού είναι ο Μίλτος? Μίλτο! Έλα, είναι γενικό ή μόνο εμείς έχουμε διακοπή? Δεν μπόρεσα να δω, η πόρτα της εισόδου είναι κλειδωμένη απ' έξω. Τα έλεγα εγώ, Χριστούλη μου, τα έλεγα εγώ. Έλα, σκάσε, είπα, σταμάτα να σπέρνεις τον πανικό. Γιατί εμένα όλα αυτά μου θυμίζουν το δρόμο με τις λεύκες. 5 κιλά βλακεία να τα αφήσω. Τι λες τώρα? Αυτό που είπε ο γιατρός στη μάνα σου όταν σε ξεγέννησε. Καλά, κορόιδευε εσύ, αλλά όλα μέσα από τα θρίλερ είναι βγαλμένα. Σκάσε, κότα. Παιδιά, παιδιά μου. Η πόρτα που οδηγεί στην πισίνα δεν ανοίγει. Ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ? Παιδιά, την κάτσαμε. Τι έγινε πάλι? Ο πίνακας με τις ασφάλειες είναι καμένος ολοσχερός. Σαμά! Τουλάχιστον η γεννήτρια σπασμένη σε 1000 κομμάτια. Ρε Μίλτο, τι γίνεται εδώ? Έχω αρχίσει και φοβάμαι. Ρε παιδιά, θα κρατήσει πολλή ώρα το blackout. Δεν θα μείνει φρούτο για φρούτο στο ψυγείο. Πώς θα φτιάξω εγώ fruit punch? Ακούστε, κόσμο, αναισθησία. Εδώ δεν θα μείνει ρουθούνι για ρουθούνι. Και αυτό σκέφτεται τα fruit punch του. Κάσε και εσύ, σου είπα! Τι της μιλάς έτσι, καλέ! Εσένα σου φαίνεται φυσιολογικό τώρα αυτό? Εμείς κλεισμένοι εδώ μέσα και όλα τα ρεύματα κατεστραμμένα! Ναι, μωρέ, μας κάνουν σαν ποντάζ από το Χίλτον γιατί τους κλέβουμε τους πελάτες. Συνέλθετε, ρε! Παιδιά, έχει δίκιο η Μάρο. Παίρνω τη ΔΕΗ! Και κλειδαρά! Και κλειδαρά! Και κλειδαρά! Εγώ λέω να πάρουμε και την αστυνομία γιατί όλα αυτά δεν μ' αρέσουν καθόλου! Πέστα, πέστα, πέστα! Έλα, πάρ' τη ΔΕΗ, εσύ, άντε. Δεν είναι δυνατόν, δεν το πιστεύω. Τι έγινε, ρε? Πρόσεξε, τι θα πεις. Έχει αρχίσει και μου βιάζει το αριστερό μου χέρι. Το τηλέφωνο, παιδιά, είναι κομμένο. Παραγία μου! Να πάρουμε τον ΟΤΕ. Ρε, οδείς τη ζωζό σαμπουτζάκι. Ρε, Μίλτο, τι γίνεται? Κάσε, μωρή, και εσύ. Μίλτο, τι γίνεται, Μίλτο, τι γίνεται. Τα λεκουάλε, Χρύσα. Έλα, παιδιά, για να τελειώνει το εργάκι, θα πάρω από το κινητό μου. Ναι. Πού είναι, ρε, παιδιά, το κινητό μου? Τώρα αυτό σου φαίνεται λογικό που δεν βρίσκεις το κινητό σου, ε? Σταμάτα, μωρέ, και εσύ, θα πάρω από το δικό μου. Γιατί? Νομίζω το δικό σου θα το βρεις. Έλα, Παναγία μου. Τι έγινε πάλι? Το κινητό μου, ρε παιδιά, δεν έχει σήμα. Τα έλεγα εγώ, τα έλεγα εγώ. Κάσε και εσύ, μωρή. Εσύ, Τασούλη, για πάρα το δικό σου. Τον ΟΤΕΙ TV. Μω, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Την αστυνομία πάρε κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Και πες τα όλα και για τις ασφάλειες και για τις πόρτες. Παιδιά, ούτε το δικό μου έχει σήμα. Κανείς που να τον παρακολουθούν, να μιλήσει κατευθείαν με τον Αμερικάνο πράκτορα, να μας βγάλει CIA. Ρενάσο, το δικό σου. Ούτε το δικό μου. Τάκι. Το ίδιο, πιο νεκρό δεν γίνεται. Μη λες νεκρό, θα με υποχρέωνες. Και το δικό μου. Και εμένα. Και τούλα εσύ. Δεν έχω κινητό, βρε παιδιά. Παιδιά, δεν θέλω να σας φτιάξω, αλλά κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Παναγία μου! Κάσε, μωρή, είπαμε εσύ, κότα! Και οι άλλες τσίριξανε, γιατί τα βάζεις μόνο με μένα? Μιλτός! Καλέ! Μιλτό, πού είσαι, καλέ! Εδώ, εδώ! Κάτσε, χρυσή μου, με έχεις κατσιάσει πια! Συγγνώμη, βρε Μάρο, αυτή η κατάσταση μου φέρει μια νευρικότητα! Άμα ήξεραν οι γυναίκες της Πίνδου για ποιες κότες ανέβαιναν στα χιόνια, θα ράζαν σπιτάκι τους να δουν τον πόλεμο από την τηλεόραση. Έλα, παιδιά, να συγκεντρωθούμε. Έλα, έλα, έλα. Έλα, παιδιά, σας μιλάει ο άνθρωπος. Λοιπόν, η μόνη λύση είναι να ανέβουμε στον πρώτο όροφο, να βγούμε στο μπαλκόνι και να φωνάξουμε βοήθεια από κανένα περαστικό. Ωραία, ωραία, αυτό, ωραία, ωραία. Τα σούλη τραβά. Πρέτσι, γιατί να πάω εγώ? Ρενάσο, τραβά και εσύ μαζί του για παρέα. Εγώ δεν είμαστε και κολλητοί. Να, πάει ο Γιώργος. Λοιπόν, τσακιστείτε και ανεβείτε και οι τρεις απάνω και μόλις έρθει το φως απολύεστε. Τέλος πάντων, πάμε εμείς. Τώρα πάμε. Έλα, έλα. Τρέχουμε τώρα. Μάλιστα. Τρέχουμε, είπα. Στο καλό, πουλάκια μου. Καλό τάξιδα να είστε. Μόνο η κορυφή σου αξίζει, αγάπη μου. Μόνο η κορυφή.
εσείς. Πολύ δεν αργούν τα παιδιά πάνω. Άγια μου Γιάννη, βόηθα μας! Άγια μου Γιάννη, βόηθα μας! Α, τώρα πιάσανε δουλειά και οι πολιούχοι. Καλά τα παιδιά είναι το πρόβλημα. Όλα τα άλλα εσάς σας φαίνονται φυσιολογικά. Πες τα, γιατί τα έλεγα εγώ με λέγε κότα. Τα τηλέφωνα κομμένα. Οι πόρτες κλειδωμένες απ' έξω. Η γεννήτρια κατεστραμμένη. Σιγά μου, ρε. Πρώτη φορά είναι που παθαίνει αβαρίες στο ξενοδοχείο. Αφού είναι τελείως άπιο, ρε παιδιά. Αν είχε λίγη αξιοπρέπεια, θα πήγαινε κατά τη θάλασσα να αυτοκτονήσει από μόνο του. Κάτσε λίγο, ρε αγάπη μου, πια. Ρε Τακούλη, πάρε το όπλο σου, ρε παιδάκι μου, και πήγαινε να δεις τι κάνει η άλλη τρίσα πάνω. Οκ. Okay. Πάω. Άντε, πάε. Πάντως εγώ σας το λέω, όλα αυτά μου θυμίζουν τα ζόμπι, δεν είναι χορτοφάγα. Ηρεμήστε ρε παιδιά, απλά από τη διακοπή ρεύματος μπλοκάρανε οι πόρτες και όλοι ξέρουμε ότι τα τηλέφωνα δεν λειτουργούν χωρίς ρεύμα. Έλα, 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 να μιλήσουμε λίγο. Τι έγινε ρε? Όλες οι μπαλκονόπορτες είναι φρακαρισμένες. Τα έλεγα εγώ, τα έλεγα εγώ. Έλα το σκασμό. Μία απλή διακοπή ρεύματος ήταν, Έλα, παιδιά! Τέλος η λούφα! Έλα, έλα! Να επιστρέψουμε όλες στις δουλίτσες μας! Τάσο, πήγαινε να δεις τι έγινε με τις πόρτες! Πάω, πάω! Τι τρομάρα ήταν κι αυτή, ρε παιδιά! Ευτυχώς που θα πεθάνω μια μέρα! Για να μην σας βλέπω, είστε όλοι για τα πανηγύρια! Δόξα τω Θεώ! Ήρθε η καρδούλα μου στη θέση της! Να μην ηρεμήσω ένα λεπτό, η ρουφιάνα! Σκατά έγινε πάλι! Φαξ! Έχουμε φαξ, έχουμε φαξ! Αν έχουμε φαξ, έχουμε και ρεύμα! Αντωνάκη, τον διακόπτη! Τίποτα, νεκρό! Ρε παιδιά, πόσες φορές σας το πω, μη τη λέτε αυτή τη λέξη, κάνει κακό feng shui! Τουλάχιστον θα έχουμε τηλέφωνο. Για δες, ρε Μιλτό. Τίποτα, νεκρό. Άντε πάλι, στο λαιμό σας θα με πάρετε. Από πού είναι το φαξ? Άλλο πάλι και τούτο. Είναι πάλι, Χριστέ μου! Το φαξ είναι από το κόκκινο δωμάτιο. Μα το κόκκινο δωμάτιο είναι άδειο. Μα! Μην το πεις. Και το πιο περίεργο είναι. Ποιο? Ότι το κόκκινο δωμάτιο δεν έχει φαξ. Τώρα κολλάει, ρίχτω. Αγία μου! Το φαξ, ρε παιδιά, τι λέει? Κόκκινο δωμάτιο. Εδώ τελειώνουν όλα. Τώρα τι έχεις να πεις, μαντάμ? Ότι όλα έχουν μία λογική εξήγηση. Ας πάει κάποιος πάνω στο δωμάτιο και θα δείτε ότι όλα είναι ένα κακόγουστο αστείο. Τι αστείο, καλέ, αφού το λέει καθαρά. Εδώ τελειώνουν όλα. Δεν λέει πόσες ξαθές χρειάζονται για να αλλάξουν μία λάμπα. Λοιπόν, παιδιά, επειδή τα λεπτά κυλούν, κανείς εθελοντής να ανέβει στο δωμάτιο. Κανείς εθελοντής, λέω. Μη με κοιτάς, εμένα καθόλου. Σιγά, μη ρισκάρω εγώ τη ζωή μου για 700 ευρώ συν τα φιλοδωρήματα. Εσύ, Μιχαλάκη. Εμένα ξέχναμε. Εγώ έχω τα λουμπάγκα μου δύο μέρες τώρα. Τελείως πιασμένο. Ο μόνος που μπορεί να τα καταφέρει είναι ο Τάκης μας, που είναι εκπαιδευμένος δολοφόνος. Από πού και ως πού δολοφόνος εγώ, ρε παιδιά? Εγώ παιδικό Τσκάρμε Ρουγκέρ βλέπω και τρομάζω με το Πινόκιο. Ναι, αλλά έχεις όπλο. Το όπλο έχω καιρό να το χρησιμοποιήσω και έχει σκουριάσει. Περισσότερο για εκφοβισμό το έχω. Έλα, έλα, χέστηδες. Έχει αίσθητες. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να αναλαμβάνει δράση ένας πραγματικός Ράμπο. Μπράβο, 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 έτσι. Γι' αυτό προτείνω να πάει ο Μίλτος. Ας καλά, ρε. Και τι είμαι εγώ, βετεράνος του κόλπου? Και γιατί να ανέβω εγώ στο δωμάτιο? Αλλά ποιος να ανέβει? Να ανέβει ο Αντώνης, που είναι και εγώ καιρός. Για να ανέβει ο Αντώνης, ρε Χαλβά. Και ποιος να ανέβει? Να ανέβει ο Μιχάλης. Έλα την κολοκυθιά μου μέσα, έλα να πάει κάποιος να τελειώνουμε. Εγώ αποκλείομαι ως μπροστά της οικογένειας. Μην με κοιτάτε μέσα και εσύ, δεν το συζητώ. Ω παιδιά, εγώ λέω να ανέβει ο μεγαλύτερος, που έχει φάει και τα ψωμιά του. Να ανέβει και τι. Να βλαμένε που θα με πεις και γρέτσο. Ρε παιδιά, αν πηγαίναμε καθ' ύψος και πήγαινε ο ψηλότερος. Όχι αγόρι μου, επειδή εσύ είσαι τάπα. Ρε χαμένε, βάλε μια τάξη. Τι κατάρχικος είσαι εδώ μέσα. Θα βάλω τάξη, τελείωσε. Λοιπόν, έλα το σκασμό όλοι, θα ανέβουμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ναι, παιδιά, έχει δίκιο ο αρχηγός. Θα ανέβουμε όλοι μαζί. Έτσι ώστε αν υπάρχει κάτι το τρομακτικό. Άγιο μου. Σκάσε, μωρή, εσύ μουτς και μουτς συνέχεια. Θα το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί. Έλα όμως να ξεκινήσει καμιά φορά η αργοναυτική εκστρατεία. Άιντε πάμε. Άρα, παιδιά. Παιδιά. Έλα, προχωρήστε. Σιγά, σιγά, εγώ λέω να έλα, το σκασμό. Ναι. Πλάτη με πλάτη θα είμαστε για να καλύπτουμε τα νότα μας. Έλα, έλα. Συγγνώμη, αγάπη μου, θα πω με τη Μάρουτα. Σιγά μωρή με το κερί, κουρούπα θα μ' αφήσεις. Σκάστε, αφήστε κεριά στο πάτωμα να βλέπουμε, έλα, έλα. Κοίτα να δεις, μεγάλο ήταν τελικά το ξενοδοχείο. Και δεν του φαινόταν, Έλα, προχωράτε, παιδιά. Έλα, προχωράτε, έλα.
Σολή. Έλα. Βάρα, βάρα, βάρα. Βάρα πιο δυνατά, καλέ. Τι φοβάσαι, μην τον ξυπνήσεις. Ρε, παιδιά, δεν απαντάει κανείς. Λοιπόν, μπαίνουμε. Ναι, αλλά ποιος θα μπει πρώτος? Να πω εγώ. Εσύ να κάτσεις τα αυγά σου, μεγαλώνεις παιδί. Να πω κάτι. Εγώ λέω να μπει πρώτος όποιος έχει παιδί, για να αφήσει και κάτι πίσω του. Ναι, κούνε το κεφάλι σου να τη σαγκουνιέται. Δεν θα την πληρώσει ο Μίλτος επειδή είσαστε όλοι μαγκούφιδες. Να μπούμε με αλφαβητική σειρά. Γιατί φοβάσαι μη χάσουμε το παιδί εξαιτίας της Μαρκίζας. Να πω κάτι. Εγώ λέω να μπει ο καλύτερα αμοιβόμενος. Μπα, έχουμε και πρόβλημα με την εργοδοσία, Νασούλη. Να πω κάτι. Εγώ λέω να μπει ο Αντώνης που είναι και γεροδεμένος, έχει και μπράτσα. Αν φοβάσαι καμιά ξανά, θα σου πω εγώ να μπει ο Αντώνης που είναι γεροδεμένος και έχει μπράτσα. Όχι, Παναγία, μην κάνεις φασαρία. Καλά σου λέει, τι μπράτσα. Μέσα αναβολικά είναι. Εγώ φυστή και γίνει ανοίγω και υδρώνω. Να πω κάτι. Και γιατί να μην μπει ο Τάσος που είχε μαυριζώνει στις κινέζικες τέχνες. Δεν κατάλαβες καλά. Εγώ είπα ότι αγόρασα μαυριζώνει για το κοτλέ μου το παντελόνι από τους Κινέζους στην Ευρυπίδα. Να πω κάτι. Πες μωρή και εσύ μας έπαιξες να πω κάτι και να πω κάτι. Η πόρτα είναι ανοιχτή από πριν. Έλα, έλα. Γιατί δεν έχετε λαδώσει την πόρτα, ρε. Τι δεν έχουμε λαδώσει την πόρτα, ρε Μίλτο. Πρώτη φορά τρίζει. Πρώτη φορά τρίζει. Καλά. Λοιπόν, επειδή είστε όλοι νούλες, ως φυσικός αρχηγός του ξενοδοχείου θα πω πρώτος εγώ. Να σου πω, Παναγή, να φύγω μαζί σου. Όχι, μπείτε σε λίγο. Καλά. Παλικάρι, Μίλτο. Μπράβο, ρε Μίλτο. Αγκερά, λεβέντη μου. Έτσι. Ρε, εσύ τι ψόβο κάνει εδώ μέσα, ε. Πώς είσαι, ρε. Εσείς. Είπα ότι θα πω πρώτος, όχι μόνος μου. Τσακιστείτε και έλατε μέσα, τώρα. Έλα. Σκοστή. Σκοστή. Σας παρακαλώ και συγγνώμη κιόλας. Είναι κανείς εδώ? Εκτός από μας εννοείς. Να. Τι είπα? Παραπάει η φλακία σου. Λοιπόν, έλα. Ακροβολιστείτε και αρχίστε να ψάχνετε. Έλα. Έλα, παιδιά, ακροβολιστείτε, ακροβολιστείτε. Ακροβολισμό, ακροβολισμό. Έλα. Εγώ πειράζει να κάτσω εδώ να καταγράψω τα συμπεράσματα. Μωρή Χρύσα, άδικα μας τρόμαξες. Ψυχή δεν υπάρχει εδώ μέσα. Εγώ το ξέρω. Μην τα ανοίξω. Στην τουαλέτα κοιτάξαμε. Έλα, παιδιά. Ένας εθελοντής για την τουαλέτα. Εγώ προτείνω να πάει όποιος τελείωσε το λύκειο με πάνω από 18 και 3. Έλα, παιδιά, ας σταματήσει επιτέλους αυτή η σακλαμάρα, θα πάω εγώ. Όχι, Μαρό, σε παρακαλώ, ξανασκέψου το μη. Έλα τώρα, χέστητες όλοι εδώ μέσα, παιδιά. Έλα, αυτού και αυτού. Σιγά, παιδιά, κανείς δεν είναι μέσα. Και τότε ποιος έστειλε το φάξ? Εγώ. Παναγία μου! Δεν στείχες να σκάσει. Σκάσε, μαζί. Σας το είπα. Εδώ τελειώνει όλα. Θέλετε να το δείτε και από κοντά? Όχι, καλέ! Πούλο, αδέρφια! Από εδώ! Από εδώ! Από εδώ! Τι είναι αυτό που μας βρήκε, Παναγία μου! Ποιος είναι αυτός, ρε Μάρο! Παιδιά, σας παρακαλώ πολύ να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας! Να κρυφτούμε, Παναγία μου, να κρυφτούμε! Για μετρήθητε, ρε παλικάρια! Είμαστε όλοι εδώ! Ρε παιδιά! Λείπει ο Μιχάλης! Παναγία μου! Όχι αυτός! Ο άνθρωπος αυτός! Σκάσε, μωρή μου, πιέσες αγγελαρίου! Κάπου εδώ θα είναι, Μιχαλάκη! Μιχάλη! Ρε Μιχαλιό! Το φάγε το παλικάρι, το φάγε! Σταμάτα την ιστερία, θα σε βαρέσω! Κάπου θα κρύφτηκε στους άλλους ορόφους! Παιδιά! Παιδιά, ο Μιχάλης! Πού, Παναγία μου! Εκεί!
Πάνω που θα μου καθότανε μου τον επιροχάρο. Τι γίνεται, τι γίνεται. Παιδιά, είναι νεκρός. Χριστούλη μου, θα πεθάνουμε όλοι. Εσείς, εκεί υπάρχει ένα σημείο. Πού. Κάτσε, πάρτε το, Έλα. Τι λέει, καλά, τι λέει. Το παλικάρι μας δεν είχε απαιτήσεις για πολλά τετραγωνικά. Του φτάνανε έστω και δύο. Νότης. Ιστερόγραφο. Προσοχή στη χοληστερίνη. Σκοτώνει. Ποιος Νότης είναι αυτός, ρε παιδιά! Πάντως εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε με τρελό. Γι' αυτό πρέπει να οργανωθούμε και να τον αντιμετωπίσουμε από κοινού. Πώς θα τον αντιμετωπίσουμε, καλέ! Θα του ρίχνουμε κατάρες! Έχει δίκιο, κερατάς. Λοιπόν, πάρτε ο καθένας ό,τι βρει για όπλο. Σκουμπόξυλα, βάζα, τα σάκια, το όπλο του Τάκη. Έλα, πάμε, πάμε! Έλα, γρήγορα! Φαντασία αυτό, έλα, παιδιά! Όλοι μαζί να είμαστε! Μην απομακρυνθούμε, έλα, παιδιά! Έλα, όλοι μαζί! Πάμε! Τι θα το κάνεις, μωρέ, το κουδούνι! Θα το βαράς μέχρι να του σπάσει τα νεύρα! Έλα, μωρέ, σταμάτα να μου φωνάζεις! Αυτό βρήκα, τι να κάνω! Ωραία, αρματωθήκαμε! Τώρα τι κάνουμε! Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τον παίξουμε καθυστερήσεις μέχρι να γυρίσει το καπί. Έτσι, όταν δουν το ξενοδοχείο απαρωμένο, θα φωνάξουν αστυνομία και καθαρίσαμε. Μπράβο, ρε! Έχει δίκιο το Ζαβό. Λοιπόν, θα χωριστούμε σε ομάδες 2 και 3 ατόμων και θα αρχίσουμε την παραπλάνηση. Έτσι θα τουρακανίσουμε το χρόνο και μόλις έρθουν τα γερόντια θα σωθούμε. Λοιπόν, έλα! Όπλα, μπαλάσκες και δρόμο! Πάμε! Σωθείτε! Ρε, παιδιά, εγώ με ποιον είμαι! Εσύ και ο Γιώργος μαζί μου, ελάτε! Κασούλη, τι το θες αυτό, πουλάκι μου, θα το μεταφέρεις από σκευές. Πήγαινε το πάλι πίσω. Ναι. Κάτσε, καλέ, μη με τραβολώνεις. Άστε και εσύ κάτω τη γλάστρα, πια μας καθυστερείς, δεν το καταλαβαίνει. Πού πάμε τώρα. Λοιπόν, πάμε σε κάνα δωμάτιο να λουφάξουμε. Να, εκεί στο 507. Έλα, θα πιούμε για τα ποτάκια μας. Έλα. Μήπως να χτυπήσουμε πρώτα. Γιατί, για να μας παίρνουνε μέσα. Ναι. Τι ναι, μωρή, αησυχτήρι. Εσύ τράβα, ρίξα μια ματιά στην άκρη διαδρόμου, έλα. Μάλιστα. Άντε, σβέλτα, σβέλτα. Έλα, ήσυχα. Ίσως Χριστός με κάτι όλα τα κακά σκορπάει. Ας τις προσευχές τώρα. Είναι κανείς εδώ. Υπάρχει τίποτα εδώ μέσα. Ναι, σκόνη. Αυτό ήταν που είχες καθαρίσει. Την αναισθησία σου να είχα. Πού είναι ο άλλος τώρα, τι κάνει τόση ώρα. Γιώργο! Γιώργο! Πού είναι ο Γιώργος, μάρα μου? Γιατί δεν απαντάει? Τώρα, θα το κανονίσω το κολόπεδο που μας άφησε δύο γυναίκες μόνες μας εδώ μέσα. Αλλά έτσι είναι, αγάπη μου. Άμα τους πεις αγαπώ, σε εγκαταλείπουνε. Δεν τα ξέρω εγώ. Τόσα χρόνια. Κύριε, καλέ! Τι ζήτησες? Ναι, τώρα ναι. Τώρα με τα δίκια σου, ναι. Μάρο, Χρύσα! Εδώ! Τι έγινε, γιατί φωνάξατε? Ο Χριστός και η Παναγία! Τι το έχεις το όπλο, Χριστιανέ μου, άμα είναι να έρχεσαι κατόπιν εορτής! Ήμουν στον έκτο, τι να έκανα. Άκουσα τις φωνές και έτρεξα σφαίρα. Άφησα και τον Άσο μόνο του. Και αυτή είναι νεκρή? Όχι, αυτή κάνει πρόβα. Ξεράθηκε κατά το έθιμο. Τι είναι? Άφησε κι άλλο σημείο μάλι της. Για φέρτο. Φέρτο εδώ, καλέ. Παναγία μου. Βρήκα μια στολή γκρουμ και είπα να την κρεμάσω. Με στη βιασύνη μου δεν πρόσεξα ότι είχε μέσα άνθρωπο. Sorry, Νότης. Ιστερόγραφο. Επίσης και η πολύ ζάχαρη σκοτώνει. Τι κάνουμε τώρα? Λοιπόν, έλα να μαζέψουμε τη Χρύσα. Να πάμε στον Άσο. Να είμαστε όλοι μαζί, παιδιά. Όλοι μαζί να είμαστε. Ωραία. Τραβάτε εσείς, να κατεβάσω εγώ το δόλιο του Γιώργου κάτω και ανεβαίνω. Δεν με κρύβεις καλά, κάνε κάτι! Μα πώς να κρυφτείς πίσω από το δάχτυλό σου, αγάπη μου? Πόσο χώρο πιάνω εγώ πάνω στη γη και πόσο εσύ? Βρήκες τώρα να αρχίσεις κακή σου, άντε! Κοίτα εδώ, ρε. Παλιά! Τι ήταν αυτό? Σιγά, μωρή, με τρόμαξες! Ο Νάσος θα είναι. Πάμε! Νάσο! Νασούλη! Ρε Νάσο! Πού είσαι, ρε Νάσο, πού είσαι, ρε χαμένο! Νασούλη, πού είσαι, πουλάκι μου! Α! Εκεί! Νάσο!
Βασούλη, τι έγινε, βλέπεις τίποτα? Τι κάνεις ρε, βλέπεις τίποτα? Μίλα ρε, κοίτα δεν μιλάει. Μίλα ρε χαμένε, θα σε σκοτώσω, μίλα. Παναγιά μου! Όχι ρε γαμότη μου, κι αυτός όχι! Μη μου λυποθυμίσεις, τώρα θα με υποχρέωνες. Με μεσουλίτ κρατιέ με όρθια. Οκ. Όχι ρε Νάσο, όχι και εσύ ρε. Κοίτα εδώ, κοίτα πως είναι με τη σφαίρα κατά κούτελα. Ρε εσύ κι εγώ μέχρι τελευταία στιγμή το έβριζα. Παρό, χαρτί, χαρτί. Α, τι? Πολύ επικοινωνιακός μας βγήκε ο κύριος Μικρούτσικος. Χαρτί, το χαρτί, το χαρτί. Κάτσε, πάω. Πήγαινε, πήγαινε. Άσε πήγαινε. Μου, δώσε μου το χρόνο μου λίγο. Είμαι άνθρωπος κι εγώ, άσε με λίγο. Σου δίνω, πάρ' το. Σταμάτα. Γιατί? Σταμάτα, είπα. Σταμάτα. Τι γράφει? Τι γράφει? Έρχομαι να το διαβάσω. Σταμάτα. Ο Νασούλης ήθελε να κοιτάξει από την κλειδαρότρυπα και... Δεν μπορώ, φοβάμαι! Κι εγώ τον βοήθησα... ανοίγοντάς το ένα ακόμα μάτι στο μέτωπο. Νόπις. Μη, σταμάτα. Έχει και στερόγραφο. Υστερόγραφο. Α, επίσης και η περιέργεια σκοτώνει. Έχει αρχίσει να μου πηγαίνει πάρα πολύ ότι πάκωσε. Τι κάνουμε τώρα, μάρο μου? Λοιπόν, θα κατεβάσουμε το πτώμα του συγχωνεμένου στη ρεσεψιόν και θα επαναπροσδιορίσουμε δράση. Καλέ! Τι? Γιατί δεν ανοίγουμε την μπαλκονόπορτα, να βγούμε στον μπαλκόνι να φωνάξουμε βοήθεια και κάποιος μπορεί να μας ακούσει! Τι λες, μωρή, αφού οι μπαλκονόπορτες είναι φρακαρισμένες! Καλέ, ποια μπαλκονόπορτα είναι φρακαρισμένη? Ρε εσύ, να πάμε να το πούμε και στους άλλους που τις βρήκανε κλειστές. Έλα, τράβα να τους το πεις, τράβα να τους το πεις. Πάω. Θα τραβήξω εγώ τον Άσο, τράβα. Πάω. Μάρο μου, ο τέλος. Γεια σου, Μάρο, μπορώ να βοηθήσω? Αλλαγή πλάνου. Οκ, πάω να αλλάξω. Μωρή! Α, με Μίλτο! Ξέρεις ποιος κατέβασε τον Άσο? Πού είναι ο Μίλτος, καλέ? Εκεί στη ρεσεψιόν! Μίλτο μου! Μίλτακο μου! Τι θα κάνουμε? Μίλτο! Έχουμε 3 πτώματα μέχρι τώρα, Μίλτο μου! Μίλτο! Μη μου πεις ότι... Όχι, παιδιά! Μίλτο! Έλα, αγάπη μου, δεν είναι αστεία αυτά! Άρε, δόλια κι εσύ! Μια χαρά τρόπο έχεις βρει να αντιμετωπίσεις την κατάσταση! Μίλτακο μου! Μίλτακο μου! Ο σωστός ρεσεψιονίστη πρέπει να είναι πάντα καρφωμένος στη θέση του. Νότις. Υστερόγραφο. Η καθιστική ζωή είναι επικίνδυνη. Όχι ρε αγόρι. Εσύ είσαι φίλος μου ρε. Εγώ εσένα σ' αγαπούσα. Όχι και εσύ ρε γαμώτη μου. Όχι ρε γαμώτη μου. Και όταν σου λέγα για τη Σοφία ότι στα φοράει, πλάκα σου έκανα, αγάπη μου. Πού πας, Μίλτο μου? Πού πας, αγάπη μου? Πού πας? Η Σοφία! Σήκω, μωρή! Πρέπει να βρούμε τη Σοφία! Να της πούμε για το Μίλτο! Μην τον δείξεις ξαφνικά μπροστά της, έλα! Όχι! Εγώ δεν πάω πουθενά! Θα κάτσω εδώ πέρα να κάνω το πτώμα! Μπορεί να το ξεγελάσω! Τόσο, μωρή, δεν τρέπεσαι! Σε μια δύσκολη ώρα δεν μπορεί να βασιστεί κανείς πάνω σου! Πάω να βρω τρόπο να ανοίξω την εξώπορτα! Όχι, μη με αφήνεις μόνη μου, σε παρακαλώ, Μάρο! Ένα πουλάκι που το σκότωσε κι αυτό μου είπε ότι ψάχνεις τη Σοφούλα. Για να μην δει το Μίλτο νεκρό, τη σκότωσε. Είσαι ενήμερος φυσικά ότι είσαι του γιατρού. Ναι. Άλπε, αυτό ήταν κάθασμα. Τώρα με έβγαλες από τα ρούχα μου. Όχι, σε παρακαλώ. Και έχω φάει. Βγες έξω, ρε. Βγες έξω, ρε, ξεφτυλισμένε. Θα σου φάω τα μυαλά, ρε. Βγες έξω, μην κρύβεσαι πίσω από την οθόνη. Βγες έξω, ρε. Βγες έξω, θα σε κόψω κομματάκια, βρε. Μάρα μου, σε παρακαλώ, μην τον προκαλούμε τόσο πολύ. Τι λες, μωρή, κι εσύ? Τι να πω, νευρικός αυτός. Νευρική κι εσύ, είναι τώρα ώρα να μπλέκουμε. Άσε με. Πάω να βρω το όπλο του Τάκη. Θα του την άξω τα μυαλά στον αέρα. Πού πας, καλέ, μην τρέχεις, που ξέρουμε που είναι ο Τάκης. Παραγία μου, τι πάμε να αυτό. Από το μέσα παρακούστηκε. Πάω. Έλα εδώ, καλέ, μη με αφήνεις μόνη μου. Απαπα, επιπόλαια από το κορίτσι, μην σταματά. Πρώτη και καλύτερη. Περίμενε. Χριστέ μου, είναι νεκρός. Κάσε, μωρή, ακόμα δεν τον είδαμε πτώμα, τον ευγάλαμε. Δώσε μου το σημείο να το διαβάσω. Πάρ' το.
Μια ζωή έφτιαχνε άθλια κοκτέιλ. Σωστό. Ήρθε η ώρα να πιει και κάτι που το έφτιαξα εγώ. Notice. Α, το δηλητήριο. Το δηλητήριο. Ιστερόγραφο. Και τα ναρκωτικά σκοτώνουν. Πάνω μου, δεν νιώθω καλά. Λιγοστεύομαι. Κάτσε. Κάτσε μισό λεπτό, γιατί εδώ υπάρχει κάτι ύποπτο. Τι λες τώρα, αγάπη μου? Με τόσα πτώματα γύρω μας υπάρχει κάτι ύποπτο? Δηλαδή, τι περιμένεις για να καταλάβεις ότι υπάρχει ένας δολοφόνος ανάμεσά μας? Να σου φέρει όλα τα κεφάλια των παικτών της ΑΕ? Κάτσε, παιδάκι μου, πήρες φορά. Ο τρελάρας ήθελε να έρθουμε εδώ να δούμε το πτώμα του Αντωνάκη Θεός χωρέστον. Ε, μπράβο, το τα κατάφερε. Πάμε τώρα. Κάτσε, παιδάκι μου. Ο πυροβολισμός τι σχέση έχει, μωρή? Κοίτα τώρα που θέλει να λύσει και το ένιγμα της σφίγγας. Προφανώς ο κύριος Νότης θα πυροβόλησε στον αέρα για να μας κάνει να έρθουμε κατά εδώ. Ε, αυτό λέω κι εγώ, μωρή. Αλλά αν πυροβόλησε κάπου στο ταβάνι, θα υπάρχει κάποια τρύπα. Τι με κοιτάς, μωρή, ρίξε το φως κατά πάνω. Παραγία μου! Τώρα λιποθύμα, στο επιτρέπω. Κατηγορούσε αυτό το παιδί ότι δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το όπλο του. Εγώ το έμαθα. Ζήτω το έθνος. Ζήτω ο στρατός. Νότης. Ιστερόγραφο. Μην κάνετε σκίτσα με προφήτες, γιατί και ο φανατισμός σκοτώνει. Σήκω! Σήκω, παιδί μου! Σήκω, έχουμε δουλειά. Πού πάμε τώρα, Μάρο μου? Θα σκοτώσω τον άτιμο, θα τον σκοτώσω! Όχι, Μάρο μου, σε παρακαλώ, μην παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό. Είδες τι έπαθε η Λιμπέρτη. Προχώρα, σου λέω, προχώρα! Έλα ρε, Μάρο, τώρα μου το παίζεις τα γεράματα, Λάρα Κρόφτ! Ωραία, λοιπόν, κότα, κάτσε εσύ στα αυγά σου. Πάω μόνη μου. Μάρο. Μάρο μου. Τι θες, ρε, ψυχανόμαλο? Σου έχω ετοιμάσει κάτι καλό στο κόκκινο δωμάτιο. Πού? Στο κόκκινο δωμάτιο. Στο 601. Δεν σ' άκουσα, για ρίχτω άλλη μια φορά. Ε, τώρα τι καταλαβαίνεις? Θες να μου τα σπάσεις τελείως τα νεύρα? Στο κόκκινο δωμάτιο λέμε, ρε, βλαμμένη. Βλαμμένο σε και φαίνεσαι, και κάν το σταυρό και θα τα προλάβεις μετά. Έλα σε περιμένω. Έλα σε. Μάρο μου, Μαρουλίτσα μου, Μάρο μου, σου έχω ετοιμάσει κάτι καλό στο κόκκινο δωμάτιο. Μάρο, Μάρο μου. Πού είσαι, ρε τεράς? Πού είσαι, ρε? Έχω μια σφαίρα εδώ που γράφει το όνομά σου. Πού είσαι? Α! Όχι τη Μερούλα, ρε γαμώτη! Όχι κι αυτή! Ήταν φιλόδοξη. Ήθελα να φτάσει ψηλά. Κι εγώ τη βοήθησα. Νότης. Ιστερόγραφο. Προσέξτε τι τρώτε. Και τα πουλερικά σκοτώνουν. Βέτα! 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 Όχι και τη Βέτα, ρε γαμώτο, τι σου φταίξε, ρε! Το πιο αθώο ζωάκι του Θεού ήτανε! Τελικά είχες δίκιο. Ήταν φελός. Δες την πως επιπλέει. Νότης. Ιστερόγραφο. Φοράτε πάντα προφυλακτικά. Και το σεξ σκοτώνει. Σκοτώνει. Πού είσαι, ρε λούστρο? Κάτσε. Ηρέμησε, κορίτσι μου. Ηρέμησε να σκεφτείς που μπορεί να είναι αυτός αλήτης. Ηρέμησε λίγο. Αχ, Παναγία μου, τι χάλια είναι αυτά. Σιγάκια! Γέλα, ρε!
και εσύ να σκοτώνεις τους φίλους σου. Τώρα πια είμαστε οι ίδιοι. Η μόνη μας διαφορά είναι ότι εσύ κάνεις αποτρίχωση μπικίνι. Νότης. Ιστερόγραφο. Προσοχή στις επιπολές αγάπες. Και ο έρωτας σκοτώνει. Πάντα την έλεγε Σκότα. Είχες δίκιο. Με πατατούλες είναι μούρια. Καλή σου όρεξη, Νότης. Ιστερόγραφο. Μην πίνετε όταν οδηγείτε. Και τα μπυρόνια σκοτώνουν. Και να θέλετε δεν μπορεί. Τι το έκανες ρε Κάθαρμα? Πάντα του έλεγες ότι μιλάει πολύ. Του κόψα λοιπόν τη γλώσσα για να μην σε ζαλίζει άλλο. Είσαι για τα σίδερα ρε, το ξέρεις? Τι σου φταίξε ρε το παιδάκι? Έλα τώρα, ας μην μιλάμε άλλο για ξένους. Όλη νύχτα είναι δικιά μας. Πλησιάσεις, άλλο θα σε πυροβολήσω. Με τι μωρό μου με ρωτήσεις? Και τώρα κυρίες και κύριοι, η σειρά έχει ο αριθμός 13. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Καλύτερο το ξύδι από το ποτάμι. Δε σου αρέσει στη Βέρα στο δεξί. Ω Χριστέ μου. Ω
Θεέ μου, τι όνειρο ήταν αυτό. Όνειρο. Εγώ θα το λέω εφιάλτη. Είναι βέβαια θέμα οπτικής. Στα φωτά. Τι έγινε εδώ, ρε παιδιά! Τι έγινε, ρε παιδιά! Μας τα έχεις πνίξει τόσο καιρό, σου χρειαζόταν ένα κάζο. Κάζο! Μα πώς, ρε παιδιά! Η ιδέα μας μπήκε προχτές, που ως συνήθως μας είχες κάνει πάλι τα νεύρα κρόσια. Παιδιά, από εδώ ξαδερφός μου, ο Γρηγόρης, ηθοποιός, θα κάνει τον Νότης. Γεια σου, Νότης! Μίλα. Τι να πω. Μέσα, γουστάρω, σαν τρελός. Ωραία, ωραία. Πού έχεις παίξει, δεν σε ξέρω. Πιο πολύ κάνω θέατρο. Αχ, γι' αυτό. Πάντως σε μένα δεν μου αρέσει το σχέδιό σας. Θα την αποτρελάνουμε εντελώς τη δόλια. Ποια δόλια, καλέ. Αυτή κοιμάται γιατί για πιτζάμες φοράει στολή των SS. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι το σχέδιο του Τασούλη είναι σούπερ. Όχι, θα καταφέρουμε και πολλά δηλαδή. Έτσι να την ηρεμήσουμε για κανένα 2-3 μέρες. Πάντως σε μένα δεν μου αρέσει. Έλα, μωρέ, μια φαρσούλα θα τις κάνουμε. Μα σας. Όχι, αγάπη μου. Φάρσες είναι αυτά που κάνει ο Φερεντίνος. Αυτό που πάμε να κάνουμε εμείς είναι η διακυβέρνηση της χώρας από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία μαζί. Έλα, έλα, παιδιά, έλα, παιδιά, μην την ακούτε. Λοιπόν, ποιοι είμαστε μέσα, χέρια. Χέρια, χέρια. Έλα. Έλα. Τέλος πάντων, να σας πω τώρα, μήπως μπορούμε να αλλάξουμε λίγο το δικό μου το σημείο. Όχι. Μα συγγνώμη, θα μου κόψω το κεφάλι, θα το βάλετε με πατατούλες γύρω-γύρω. Δεν θα το πιστέψει. Άμα δεν αρχίζει να τρως τις πατατούλες γύρω-γύρω, μια χαρά θα το πιστέψει. Και έτσι φτάσαμε στα απόψινο. Κλανιάσαμε, κλανιάσαμε. Και τώρα να σου γνωρίσω το φίλο μου τον Νότης. Γρηγόρης, χάρηκα. Τώρα να σου πω κι εγώ το ίδιο, ψέματα θα σου πω. Συγγνώμη. Καλά τώρα. Έλα, παιδιά, έλατε στις δουλειές μας όλοι. Πάντως, έχω να σας πω ότι εκτός από τον επαγγελματία που ήταν καλούτσικος, τέλος πάντων, όλοι οι υπόλοιποι είσαστε κάτω του μετρίου. Ναι, καλά. Όχι, ναι, καλά. Το είχα καταλάβει από την αρχή ότι μου κάνετε. Ναι, καλά. Καλή, μη γελάτε, παιδιά. Το είχα καταλάβει. Δεν ήθελα να σας το χαλάσω, απλώς. Ναι, καλά. Μούφα, μούφα, μούφα. Και για να σας δείξω πόσο πολύ σας αγαπάω, και επειδή έτσι που και που, καμιά φορά δηλαδή, σας ταράζω στα μπινελίκια. Σας ζητάω συγγνώμη. Καλέ, ζητάω συγγνώμη. Ναι, 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 έλα, συγχωρεμένη. Στις δουλειές μας τώρα μαζεύτε εδώ μέσα, θα έρθουν τα γερόντια, θα πάθουν απανωτά εγκεφαλικά. Ρε, λες αλήθεια να το είχε καταλάβει. Ποιος ξέρει, εντάκι. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι, μιλήστε παρακαλώ. Περίεργο. Τι έγινε. Ήταν κάποιος, άκουγα την ανάσα του και μετά μου το κλείσε. Πρώτη φορά είναι που το βρίσκεις το περίεργο. Το περίεργο είναι ότι ήταν από το κόκκινο δωμάτιο. Τι παιδιά, το κόκκινο δωμάτιο είναι άδειο. Αμάν,